Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο ακούει στο όνομα χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό. Η πανδημία, η κρίση πιο πριν και όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα βουνό από χρέος, το οποίο αυτή τη στιγμή έκανε και μια επιπλέον κορυφή. Ήρθε η πανδημία, έχει οδηγήσει. Ας μιλήσουμε πρώτα για το ιδιωτικό χρέος που καίει πιο πολύ, γιατί έχουμε μπροστά μας το τέρας των πληστηριασμών και διάφορα άλλα θέματα. Υπάρχουν οφειλές οι οποίες έχουν πάει προς αργότερα. Και εν πάση περιπτώσει, το ιδιωτικό χρέος έχει υπολογιστεί πριν την πανδημία, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 230 δις. Με χαλαρούς υπολογισμούς τώρα, κάποιοι το υπολογίζουν κοντά στα 300. Όχι τόσο. Λίγο χαμηλότερο. Όχι 300. Να σας πω γιατί αυτά τα 230 δις δεν περιλαμβάνουν χρέη σε προμηθευτές. Δηλαδή, μιλάμε για τα 230 δις για εφορία, δημόσιο και τράπεζες. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό κομμάτι χρέους, το οποίο δεν έχει υπολογιστεί μέσα σε αυτό και το οποίο αφορά ιδιώτες προς ιδιώτες. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το υπολογίζουν κοντά στα 300. Μπορεί να είναι λιγότερο, δεν έχει σημασία, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κατά τη λιγότερο, αλλά βέβαια είναι εντυπωσιακά υψηλό, έτσι. Λοιπόν, επ' αυτού θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, η οποία θα κληθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή το ξέραμε από τη στιγμή που για να ζήσουν οι άνθρωποι έπρεπε να δώσεις χρήματα, να πληρώσεις αναστολές, να αφήσεις φορολογικά έσοδα να φύγουν για να ζήσει ο κόσμος. Αναγκαστικά όλοι ξέραμε ότι αυτό θα αποτυπωθεί σε όλους χρέους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το θαυματούργο. Και πώς θα αντιμετωπιστεί κατά την εκτίμησή σας? Για μένα η μόνη λύση, γιατί δεν υπάρχει άλλη, γι' αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την οικονομία μας και την κοινωνία μας για τα επόμενα 20 χρόνια, ναι, είναι να καταφέρουμε να πείσουμε και τις διεθνείς αγορές που κάποια στιγμή θα αρχίσουν να σκέφτονται αυτό το χρέος, οι Έλληνες και το δημόσιο και το ιδιωτικό μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Η λέξη κλειδί, αγαπητή κυρία Σακελάρη, είναι αυτό για το χρέος. Ένα χρέος όσο και μεγάλο να είναι, αν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν πειράζει κανένα. Αλλά πότε μπορεί να εξυπηρετηθεί ένα χρέος? Μονάχα όταν οι ρυθμοί ανάπτυξη σου είναι υψηλότεροι από τα επιτόκια που καλείσαι να πληρώσεις. Άρα πρέπει να τρέξουμε, να αναπτύξουμε ρυθμούς, ρυθμούς στην οικονομία. Ναι. Έτσι, και αυτό σημειώστε το, αυτό που σας λέω, είναι τόσο απλό αλλά τόσο σημαντικό. Αν οι αγορές σε δανείζουν με επιτόκιο 1% και η ανάπτυξή σου είναι 2,5%, δεν έχεις πρόβλημα με το χρέος σου. Κύριε Βλάδο, αν σε δανείζουν με επιτόκια 3% και το χρέος σου και η ανάπτυξή σου είναι ασθενής 0,7 ή 1%, έχεις πρόβλημα. Τελείωσε. Σκάει η βόμβα.